τραγικού που ήρθε στα Χανιά και δεν γινόταν να παραλείψει να επισκεφθεί την ψαροταβέρνα του κύριου Αποστόλη. Κύριε Αποστόλη, γεια σου. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας μίξαμε. Στην υγεία μας. Να έχουμε την υγεία μας, να σμίγουμε. Εγώ σε αυτό το δρόμο είμαι 36 χρόνια. 36 χρόνια, ε. Πάρα πολλά. 1η Οκτώβρη το 1976 άνοιξα. Τι ενίκιο είχε τότε το πρώτο μαγαζί που άνοιξε, θυμάσαι. 12.000 το μήνα. Θυμάσαι, ε. Βέβαια. 12.000, αλλά έπαιρνε ο δάσκαλος τότε 3.000 το μήνα. Ήταν πολλά τα λεφτά. Επειδή πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει το ψάρι, πώς καταλαβαίνεις ένα φρέσκο ψάρι, γιατί εδώ πέρα ξέρουμε, βλέπω και τα ψάρια που μου έχεις φέρει εδώ και αυτά που έχουμε φάει αυτές τις μέρες που είμαστε Χανιά, είναι ολόφρεσκα. Πρέπει κατά πρώτον το ψάρι έτσι με το δάχτυλό σου να μην είναι μαλακό. Πρέπει να γυαλίζει το μάτι του. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι πεθαμένο, το βλέπεις ότι είναι διαλυμένο, γιατί τώρα φέρνουν πολλά ψάρια εισαγωγή από πάνω. Ναι. Χλειοτροφείου, χαμό γίνεται στην αγορά με αυτά τα ψάρια. Ακόμα και εμείς, οι επιχειρηματίες, μπορεί να την πατήσουμε. Σήμερα γιατί πρέπει κάποιος να έρθει στα Χανιά, τι είναι αυτό που θα δει? Στα Χανιά κατά πρώτον έχουν 100 χιλιόμετρα παραλίες. Η αγορά είναι για τα Χανιά ένα μουσείο. Έχει την παλιά πόλη εδώ πέρα, που πρέπει να τη φυλάξουμε κόρη οφθαλμού αυτή τη... Τα τείχη, τα σπίτια, τα νεόρια, τα πάντα όλα. Τα πάντα. Εμείς εδώ, μια τσικουδιά, πρέπει να την εγκαιρνούμε στον κόσμο για να δείξουμε ακόμα ότι κρατούμε την ανθρωπιά της Κρήτης. Μα και εγώ σε όσα μαγαζιά μπήκα, με το καλησπέρα την τσικουδιά μου την είχαν παγωμένη. Ναι, μα έλα σου κάτι. Εγώ δεν έχει φύγει, όσο δουλειά και να έχω, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει κανείς ακέραστος. Θα μαζέψουμε, θα του βάλουμε το γλυκό, το καλτσουνάκι, το φρουτάκι, για να πιούμε μια τσικουδιά. Γι' αυτό και εγώ κάθε βράδυ μεθυσμένος πάω στο σπίτι. Με έχουν ρημάξει ο αλκοτές, αλλά δεν τα κάνουμε, τα παλεύουμε. Έχω δει πάντως και γλυκά του κουταλιού τώρα που είπες, έχουμε μπόλικα εδώ πέρα. Πολύ, πολύ. Τώρα και μέσα βράζω σταφύλι. Κάνω πάνω από 2 τόνους σταφύλι το χρόνο. Εδώ είσαι όλο το χρόνο ανοιχτά. Την ημέρα του Πάσχα, ναι, και την ημέρα της πρωτοχρονιάς είμαι έκλειστος. Όλες τις άλλες μέρες είμαι ανοιχτός. Λοιπόν, θα φωνάξει τα παιδιά τώρα να βάλουμε ένα μεζάκι να πιούμε κάνα κρασί, γιατί με το ούζο δεν κάνει ρεγούλα. Δεν κάνουμε, ε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που μας ανέχτηκες και μας είπες και 2 πράγματα παραπάνω για σένα και για το μαγαζί. Και πες μας άλλη μια φορά που μπορούμε να σε βρούμε. Στο ενετικό λιμάνι, κοίταξε, στα Χανιά, όποιος διαρωτήξει από αυτό το μαγαζί που είναι. Δεν γίνεται κάποιος να μην το ξέρει. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πάω στην κουζίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αποστολή. Να είστε καλά. Γεια σου.